Αισιόδοξη πως παρά τις προκλήσεις η χώρα θα καταφέρει να καταγράψει μια καλύτερη από πέρυσι τουριστική σεζόν, είναι η υφυπουργός τουρισμού που βρίσκεται στην Κρήτη. Δεν θέλω να εξοραίσω τα πράγματα, θα βάλουμε όλοι τον καλύτερό μας σε αυτό όμως. Έτσι ώστε να έχουμε καλύτερα νούμερα από πέρσι και να κοιτάξουμε το 22 με την αισιοδοξία που αξίζει στη χώρα. Δεν έχει κερδιθεί ακόμα η μάχη, έχουμε δρόμο μπροστά, υπάρχουν παγίδες, πρέπει να τις αποφύγουμε, θέλει προσοχή. Από την άλλη όμως υπάρχει και μια τεράστια δυναμική η οποία περιμένει να εκτονωθεί από τις χώρες προέλευσης των τουριστών και υπάρχει και μια παρακαταθήκη πολύ σοβαρή και μια δυναμική από την περσινή μας εφαρμογή των πρωτοκόλων ως ξενοδόχοι της χώρας, όπου είχαμε εξαιρετικά αποτελέσματα και αυτό μπορούμε να το κεφαλοποιήσουμε. Θέλοντας να αναδείξουν την πολυδιάστατη υπόσταση του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης, οι επισκέπτες μαζί με τη διάσημη Ισραηλινή σεφ Ατάλια Αϊμόρ, που βρίσκεται στο νησί από τα τέλη Απριλίου, επισκέφτηκαν το χωριό Ορεινό του Δήμου Ιεράπετρας, ζώντας από κοντά τον παραδοσιακό τρόπο ζωής σε ένα ορεινό χωριό. Αυτό που νιώθει κάθε ταξιδιώτης, ο οποίος έρχεται στην Κρήτη και λέει: εγώ μπορώ να κάτσω στη θάλασσα, μπορώ να φάω καλά, τοπικά, αυθεντικά, να γευθώ, να μυρίσω τις γνήσιες μυρωδιές και συγχρόνως την ίδια στιγμή να κάτσω σε ένα ορεινό χωριό όπως είμαστε σήμερα, στο χωριό Ορεινό, και να πάω μετά να κάνω και το μπάνιο μου. Αυτό είναι η Κρήτη. Είναι όλο αυτό το πράγμα το οποίο σε γεμίζει. What I find the most fascinating about the culinary in Crete. Αυτό που βρίσκω πιο συναρπαστικό στη γαστρονομία της Κρήτης είναι η παράδοση. Ξέρετε, οι άνθρωποι εδώ δεν τρώνε πίτσα ούτε και χάμπουργκερ. Τρώνε κατσίκα με αγκινάρες. Τρώνε το παραδοσιακό του τόπου φαγητό. Και αυτό είναι κάτι που σιγά σιγά στον υπόλοιπο κόσμο εξαφανίζεται. Οι κοινότητες της Ιεράπετρας, δηλαδή τα χωριά της Ιεράπετρας, προσφέρουν αυτή το παραδοσιακό φαγητό, αυτή την φιλοξενία, κάτι που δεν θα το βρεις εύκολα στην παραλία. Στόχος του Υπουργείου είναι η προώθηση της ελληνικής γαστρονομίας και η ανάδειξη ενός νέου ολιστικού τουριστικού προϊόντος που θα φέρει την Ελλάδα στη νέα μετά COVID εποχή. Θα έρχονται στην Ελλάδα για τη θάλασσα και τον ήλιο και αυτό είναι κάτι που το θέλουμε. Θέλουμε όμως να εμπλουτίζουν την εμπειρία. Πέραν από αυτό το οποίο παίρνουν μέσα στα ξενοδοχεία, θέλουμε να βγουν και έξω. Να πάνε στην τοπική ταβέρνα, να πιούν το τοπικό κρασί. Να έρθουν να πάρουν το τοπικό χαρακτηριστικό που το έχει φτιάξει εδώ η κυρία, ο κύριος του χωριού. Και να γευτούν όλοι αυτοί και να μαγευτούν από αυτό το οποίο ζούμε κι εμείς. Ο τουρισμός αύριο, ο τουρισμός του μέλλοντος, είναι ο τουρισμός ο οποίος διαχέεται στην τοπική κοινωνία. Αυτό πρεσβεύει και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο και γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Πιστεύω ότι είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα ποιοτικού τουρισμού, το οποίο αναβαθμίζει και διαχέεται.